Συμμετέχουμε για δεύτερη φορά φέτος στην Τεγέα, στην έκθεση Τεγέας. Εμείς είμαστε από το Κρανίδι Αργολίδας και έχουμε συσκευαστήριο μελιού εκεί και μουσείο μελιού. Και ερχόμαστε και εδώ για να μας γνωρίσει ο κόσμος και να μάθουν τα προϊόντα μας. Διαθέτουμε μέλι θυμαρίσιο, μέλι από βότανα και θυμάρι, ερίκης και μέλι χαρουπιάς. Πώς είναι η κίνηση, η επισκεψιμότητα εδώ στην έκθεση? Μια χαρά, πολύ καλά. Τις πρώτες μέρες, ειδικά που ήταν της Παναγίας, είχαμε πολλή κίνηση. Είναι πολύ καλή εδώ η διοργάνωση, όλα είναι ωραία. Ρωτάει ο κόσμος, θέλει να ενημερωθεί για τα προϊόντα, αγοράζει? Ναι. Και ψωνίζει και μαθαίνει και τις δικές μας ποικιλίες που είναι διαφορετικές από εδώ της Τρίπολης. Ενδιαφέρεται να μάθει τις ιδιότητες της κάθε ποικιλίας μελιού. Και γενικά υπάρχει μια στροφή προς αυτά τα προϊόντα που είναι φυσικά και είναι και φαρμακευτικά. Τα προϊόντα της μέλισσας όλα, και η πρόπολη και για τη γύρη και για το βασιλικό πολτό. Η οικονομική κατάσταση έχει επηρεάσει τον κλάδο? Εντάξει, σίγουρα έχει επηρεάσει, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Αλλά ο κόσμος, εντάξει, θεωρώ ότι συνεχίζει να ψωνίζει στο πιο μικρές ποσότητες, γιατί ψάχνει το καλό, τουλάχιστον να τρώει κάτι ποιοτικά καλό και όχι πράγματα από τα σούπερ μάρκετ που μπορεί να μην είναι καλά πολλές φορές. Οι τιμές σε τι επίπεδο κυμαίνονται? Οι τιμές τις έχουμε σταθερές εδώ και αρκετά χρόνια και λόγω της κρίσης φυσικά δεν τις ανεβάζουμε. Δηλαδή είναι πολύ προσιτές και για την ποιότητα που προσφέρουμε. Είναι πολύ καλές, θεωρώ. Θα ξαναρχόσασταν? Ναι, θα ξαναρχόμασταν. Μας αρέσει εδώ και ο κόσμος έχει αρχίσει και μας μαθαίνει πλέον, γιατί φέτος είναι η δεύτερη χρονιά και πολλοί άνθρωποι μας ψώνησαν πέρσι, ήρθαν και φέτος πάλι να μας επισκεφτούν. Θεωρείτε ότι οι εκθέσεις είναι ευκαιρία για προβολή, ειδικά τέτοιων προϊόντων που είναι παραδοσιακά? Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία, γιατί σε γνωρίζει ο κόσμος, σε βλέπουν, μαθαίνουν και τα δικά σου προϊόντα και εδώ σε εκθέσεις πουλάμε και καλά προϊόντα ποιοτικά που άλλος δεν μπορεί να τα βρει, ας πούμε, ίσως σε ένα σούπερ μάρκετ ή σε μεγάλα πολυκαταστήματα, σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, εδώ ο κόσμος έχει την ευκαιρία να βρει πιο παραδοσιακά, πιο καλά ποιοτικά προϊόντα και νομίζω ότι τα αναζητάει. Στήριξη σε τέτοιες πρωτοβουλίες υπάρχει? Εντάξει, ναι, θεωρώ ότι βοηθάνε. Δηλαδή και η περιφέρεια Πελοποννήσου και το επιμελητήριο βοηθάει. Βοηθάνε όσο μπορούν και αυτοί, τις επιχειρήσεις τις τοπικές. Δεν είναι καλό για σε σχέση με πέρσι, γιατί ερχόμαστε πολλά χρόνια εδώ. Είναι πολύ μειωμένο, κατά 50% πιο κάτω από πέρσι. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται, στην οικονομική κρίση? Εντάξει, και στην οικονομική κρίση, αλλά πιο πολύ πιστεύω ότι εδώ οι οργανωτές δεν καλύψαν όλα τα περίπτερα. Αν έρθει την πρώτη μέρα και δεις την κατάσταση εδώ, θα το πεις στον άλλον το τι πάει να συναντήσει την επόμενη μέρα. Οπότε πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο αυτό. Παραμονή μπορεί να έχει επισκεψιμότητα, αλλά είναι ο ίδιος κόσμος που γίνει έρχεται. Μην νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κόσμο. Απλά είναι πιο μικρά τα περίπτερα ο χώρος και φαίνεται ότι είναι πολύ ο κόσμος. Από την εμπειρία μου το λέω. Πόσα χρόνια έρχεστε? Από το 1988 είμαστε πολλά χρόνια. Ένα διάλειμμα μικρό 5 χρόνια και έκδοτε συνέχεια. Εμείς έχουμε ειδικιακές χρήσεις για εργαλεία κουζίνας, δηλαδή, μικροσυσκευές κουζίνας δηλαδή. Δικιά μας κατασκευή, είμαστε κατασκευαστές και ερχόμαστε κάθε χρόνο για λιανική πώληση. Έχουμε πελατολόγια, στο πούμε, κάθε χρόνο που τα παίρνουν, τα ξαναέρχονται, τα ξαναέρχονται. Και οι συγγενείς, οι πελάτες που τα ξαναπάρουν και άλλοι φίλοι που τα γνωρίζουν, είμαστε χρόνια με τα ίδια προϊόντα. Είναι πρακτικά εργαλεία, είναι για την κουζίνα, για την οικοκυρά βασικά. Μαχαίρια που κόβουν λαχανικά, μια μηχανή που φτιάχνει γουρουράκια με λουμακάρονα, κουραπιέτες. Είναι εξυπηρετικά εργαλεία, δεν είναι κάτι που τα βρίσκει, είναι βρεσιτεχνίες, δηλαδή δεν είναι κάτι που τα βρίσκει εύκολα έξω. Και είναι η δικιά μας κατασκευή, όπως σας είπα, πολλά χρόνια. Οι τιμές, εμείς έχουμε, επειδή είμαστε κατασκευαστές, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε τουλάχιστον εγώ 10 χρόνια τις έχω δει τιμές, δεν μπορώ να τις αλλάξω γιατί βλέπω την κατάσταση που υπάρχει έξω και να συμβαδίζω και εγώ με τις καταστάσεις του κόσμου που έχει τις δυσκολίες οικονομικές. Οι καταναλωτές αγοράζαν πιο εύκολα παλιότερα ή... Ναι, σαφώς. Είχαν πολύ πιο άνεση. Τώρα το σκέφτονται. Εντάξει, μας δεν είναι και πολύ φθηνά κάποια προϊόντα, οπότε το σκέφτεται 2 φορές και 3 φορές. Πάτε και σε άλλες εκθέσεις? Ναι, στην Αθήνα και στην Ελλάδα σε γνωστές μεγάλες εκθέσεις. Πηγαίνουμε, ναι. Γενικότερα, πώς βλέπετε τον θεσμό αυτόν? Η έκθεση είναι καλός θεσμός, γιατί εντάξει, προσφέρει σε λίγο χρονικό διάστημα ένα πολύ μεγάλο κοινό. Είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό και έχει αναπτυχθεί και σε όλη την Ελλάδα και γίνονται χιλιάδες εκθέσεις κάθε μέρα. Αν όχι εκατοντάδες, τουλάχιστον πολλές εκατοντάδες κάθε Σαββατοκύριακο, τέλος πάντων. Είναι καλή. Ο θεσμός αυτός είναι πολύ καλός. Ο θεσμός είναι να προβληθεί μια εταιρεία. Όπως κάθε χρόνο και φέτο, έτσι. Το πανηγύρι της Τεγέας είναι, ας πούμε, και λίγο καλύτερο από τα πέρσι, πιο οργανωμένο,
κόσμο συμμετοχή υπάρχει. Αγοραστική αξία, δεν ξέρω, δεν έχω βγει έξω στις παράγκες να δω τι κάνουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν και χρήματα. Οπότε κάπως κουμπωμένοι. Αλλά σαν οργάνωση το πανηγύρι, σαν διοίκηση του Τηγατικού Συνδέσμου, είναι άψογοι, μας στηρίζουν. Είναι ένα πανηγύρι, πιστεύω, καλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, φέτο. Αλλά το πρόβλημα είναι το οικονομικό, που ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Περιορίζει ο κόσμος δηλαδή? Ναι, περιορίζει και τις αγορές και το καταλαβαίνω και μόνος μου, εδώ που έχω πάρει αυτό το χώρο, που είμαι η Ρίγανη από την Κερασίτσα και με ξέρουν όλοι, το φαΐ δεν σταματάει. Αλλά εκεί που θα τρώγαν 10 καλαμάκια τρώνε 5. Εκεί που θα τρώγαν 5 τρώνε 2, ξέρω εγώ. Το φαγητό σουλάει, γυρνίζει. Αλλά δεν είναι και οι εποχές που ξέραμε, οι οικονομικές φέτος. Οι τιμές σε τι επίπεδα είναι? Κοίταξε, οι τιμές, οι φετινές, άποψη που ξέρω η δικιά μου, είμαι πολύ χαμηλά. Πολύ. Στο φαΐ και στα πάντα. Γενικότερα ο κόσμος στην έκθεση έχει έρθει... Κοίταξε, ο κόσμος περνάει από την έκθεση. Βλέπει τους εκθέτες εδώ, παίρνει μια άποψη, παίρνει προσπέκτος, ενημερώνεται. Έχετε ξανάρθει? Όχι, είναι πρώτη φορά. Είναι πρώτη φορά που έρχομαι. Και πάμε πολύ καλά, που πιστεύω θα ξαναρθώ και το χρόνο. Η Παμπελοποννησιακή Έκθεση Τεγέας οργανώνεται κάθε χρόνο από τον Τεγεατικό Σύνδεσμο. Είναι κάτω από την αιγίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου και συνδυάζεται με την πατροπαράδοτη εμποροπανήγυρη και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στους ιδιόκτητους χώρους του Συνδέσμου που ξεπερνούν τα 125 στρέμματα στην Παλαιά Επισκοπή. Οι δραστηριότητες που καλύπτει η έκθεση είναι πολιτισμός, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, βιολογική και συμβατική γεωργία, κτηνοτροφία με λυσοκομεία, εμπορικές επιχειρήσεις, βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα, νέες τεχνολογικές και προϊόντα. Κάθε χρόνο κατά τις ημέρες του 15 Αυγούστου, ο Τεγεατικός Σύνδεσμος υποδέχεται χιλιάδες επισκεπτών από την Αρκαδία αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, που σειραίουν για να επισκεφθούν την εμποροπανήγυρη που διοργανώνεται στα πλαίσια του εορτασμού της κοίμησης της Θεοτόκου και να κάνουν τις αγορές τους από τα υπαίθρια μαγαζιά. Παράλληλα με την εμποροπανήγυρη λειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο και το τουριστικό περίπτερο. Κίνηση φέτος, κόσμος πολλής, αλλά το χέρι στην τσέπη λίγοι το βάζουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και να το καταλάβουν και οι κυβερνώντες πάλι. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλα. Τέρμα και τελεία. Πού μας πάνε? Πού μας πάνε? Ο κόσμος περνάει εδώ. Εγώ δεν λέω, εντάξει, ήρθα εδώ να δώσω 5 πράγματα και να μην βγάλω και τίποτα. Εδώ χάμε κοντά είμαι, δεν είμαι μακριά. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά και πρέπει να το καταλάβουν. Και κάτι άλλο τώρα για την έκθεση. Αυτούς άσου, αυτοί είναι τακτοποιημένοι. Και τους τακτοποιήσει και ο λαός όταν έρθει η ώρα τους. Άξια συγχαρητήρια στην κυρία Σβόλου, που είναι ένας ήρωας εδώ στην έκθεση και κρατάει. Μπράβο της. Αυτά έχουμε τώρα, τα βότανα. Εμείς έχουμε τα γνωστά βότανα και το σερνικό βότανο έχουμε και απ' όλα έχουμε. Όποιος θέλει, μέχρι και αύριο θα είμαστε εδώ. Εγώ δεν έχω παράπονα, ρε παιδάκι. Είναι το προϊόν τέτοιο που θα το πάρει ο άλλος. Δεν είναι πολύ ακριβό, ας πούμε, να πεις ότι θα δώσει κάποια χρήματα. Αλλά γενικά ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Πόσα χρόνια έρχεστε στην έκθεση? Εγώ έρχομαι τουλάχιστον 10 χρόνια. Δηλαδή μέσα στην έκθεση και έξω στο πανηγύρι που ήμουν παλιά. Λοιπόν, δεν έχει ο κόσμος λεφτά και πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα ξαναέρθετε το χρόνο? Εγώ κοίταξα, επειδή είμαι κοντά εδώ, χάμε να έχουμε υγεία, θα έρθω. Εντάξει, δεν λέω, ρε παιδιά, δηλαδή δεν λέω, δεν βγάζω μεροκάμα. Το μεροκάμα το βγαίνει. Αλλά κάποτε βγάζαμε κάτι το παραπάνω. Γιατί αυτό είναι εποχιακό το μεροκάμα. Δηλαδή δεν είναι ότι το έχει σε όλο το χρόνο. Εμείς είμαστε από τον Τσακώνικο Αγροτικό Συνεταιρισμό Λεωνιδίου. Είμαστε μια ομάδα γυναικών που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε γλυκά, παραδοσιακά μπισκότα, παξιμαδάκια, τουρσιά, μαρμελάδες. Και ήταν φετινή χρονιά, είναι η πρώτη που ήρθαμε στην έκθεση της Τεγέας. Ο κόσμος αγοράζει? Ναι, εντάξει, ανταποκρίνεται. Πρώτη χρονιά εμείς, εντάξει, καλά είναι. Είμαστε ευχαριστημένοι, δεν μπορώ να πω. Γενικότερα, πώς είναι η κίνηση με μια τέτοια πρωτοβουλία
Είναι δύσκολα. Είναι αρκετά δύσκολα. Έχουμε πολλές δυσκολίες, αλλά δεν το βάζουμε και κάτω. Προσπαθούμε. Τα προϊόντα είναι παραδοσιακά. Τα προϊόντα είναι παραδοσιακά και επιμένουμε στην ποιότητα, γιατί πιστεύουμε ότι η ποιότητα είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Τέτοιες πρωτοβουλίες χρειάζονται στήριξη, θεωρείτε, υπάρχει στήριξη? Εγώ πιστεύω ότι καλό θα είναι σε κάθε τόπο να υπάρχει και ένας συνεταιρισμός, αλλά εντάξει, είναι καθαρά πρωτοβουλία δικιά μας. Εμείς προσπαθούμε μόνοι μας, με δική μας επιμονή και υπομονή. Για μας το παραδοσιακό είναι το μελιτζανάκι. Αυτό προωθούμε, το οποίο το κάνουμε λικέρ, το κάνουμε γλυκό, το κάνουμε μαρμελάδα. Από εκεί και πέρα φτιάχνουμε και όλα τα υπόλοιπα γλυκά, Περγαμόντο, Φυρίκι, Σταφύλι, Κιδόνι. Μπορούν να μας βρούνε στον παραποτάμιο δρόμο, δίπλα στον οδοστρωτήρα, υπάρχει ένα πέτρινο κτίριο. Εκεί πολλούμε τα προϊόντα μας και εκεί μας βρίσκουν. Θεωρείτε ότι οι εκθέσεις είναι ευκαιρία για προβολή των προϊόντων? Ναι, νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση. Βλέπεις πράγματα, σε βλέπουν, σε γνωρίζουν, βλέπουν το προϊόν. Νομίζω ότι είναι καλή κίνηση. Έχετε ξανασυμμετάσχει? Σε τόσο μακρινή δεν είναι, αλλά όχι τόσες πολλές μέρες. Πηγαίναμε συνήθως μία μέρα, δύο. Είναι μέτρια. Εντάξει, ήταν άλλα χρόνια πολύ πιο καλύτερη. Όμως τώρα με την κρίση έχουν όλα κατά κάποιο τρόπο ελαττωθεί. Έχουμε ενεργειακά τζάκια και σόμπες. Η προέλευσή τους είναι από Καναδά. Είναι πολύ καλή ποιότητα. Έχουμε δώσει σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Μας γνωρίζουν με την επωνυμία Τσαγκούρης και με την ονομασία της εταιρείας Regency, που είναι το εργοστάσιο στο Δέλτα BC στον Καναδά. Δόξα τω Θεώ, καλά δουλεύαμε. Καλά δουλεύουμε. Δεν είναι όπως ήταν, γιατί έχουμε μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα και οι 8-9 στους 10 θα γυρέψουν με δόσεις και αυτά. Και όταν ο άλλος δεν έχει να τα πληρώσει τώρα και με τις δόσεις μετά στριγμώνονται και έχουν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά έχει στραφεί ο κόσμος καταναλωτές σε εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης? Ναι, αρκετά και προπαντός τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Όμως το άσχημο ήταν ότι μόλις ανέβηκε το πετρέλαιο απότομα, φέρανε και πολλή σαβούρα από Κίνα, Βουλγαρία, από διάφορα μέρη. Και εντάξει, πολλοί κόσμος την πάτησε και το σπουδαίο είναι ότι όλοι οι εμπόροι, εφέραμε εμπορεύματα αρκετά και τώρα όλοι έχουμε το πρόβλημα να τα διώξουμε. Και οι τιμές, αντί να κοιτάμε να βγάλουμε μεροκάματο, αφιερώνουμε και το μεροκάματο μας για να διώξουμε τα προϊόντα μας. Είναι αυτό το 90% από τους επιχειρηματίες σε όλες τις εκθέσεις που πάω. Έχετε ξαναέρθει στην έκθεση εδώ? Αρκετές φορές. Και πώς βλέπετε χρόνο με το χρόνο την έκθεση? Εντάξει, η έκθεση αυτή ήταν μια από τις καλύτερες εκθέσεις. Γιατί σε αυτή την έκθεση ερχόταν κόσμος από όλη την Πελοπόννησο. Κάτι χρονιές πουλάγαμε τζάκια στη Σπάρτη, στη Μονεβασιά, στο Άργο, στην Κόρινθο, στην Πάτρα, παντού από εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα και η έκθεση δεν έχει εκθέτες αρκετούς, όπως ήταν κάποτε, και ο κόσμος έχει λιγοστέψει. Και άλλα χρόνια πιο παλιά έβλεπες ο κόσμος που πέρναγε μέσα από το παζάρι να βαστάνε όλοι 4-5 τσάντες. Τώρα τα βλέπεις στα χέρια άδεια, διότι δεν υπάρχουν χρήματα. Θεωρείτε παρόλα αυτά ότι η εκθέση γενικότερα είναι ευκαιρία για προβολή? Ναι, για να προβάλλεις τα πράγματά σου πρέπει να πας σε έκθεση. Εάν δεν πας σε έκθεση ο κόσμος δεν μπορεί να σε μάθει. Εγώ από τις εκθέσεις ξεκίνησα και ακόμα είμαι στις εκθέσεις και από εκεί με ξέρει όλη η Πελοπόννησο. Δηλαδή κάνω έστω και τις λίγες πωλήσεις που κάνω, γιατί δεν μπορείς να ζήσεις μόνο με ένα μέρος. Να πουλάς ένα αντικείμενο όταν έχεις μια αντιπροσωπεία, πρέπει να επεκτείνεσαι και πιο έξω. Πολλά από τα προϊόντα μας εδώ πέρα, όπως παραδείγματος χάρη αυτή η σόμπα, είναι καταλυτική. Αυτή η σόμπα κέρδισε το βραβείο παγκοσμίως στη Ουάσιγκτον, γιατί το εργοστάσιο, όπως σας είπα, είναι στο Καναδά και είναι η μοναδική που βάζεις ξύλα, ένα γέμισμα, κρατάει 25 με 30 ώρες και ζεσταίνεις
από 200 με 225 τετραγωνικά. Δηλαδή τα προϊόντα είναι τελευταία τεχνολογία. Όμως δεν υπάρχει το χρήμα για να μπορεί ο καθένας να τα βάλει στο σπίτι του και να ζεσταθεί.